Αυτό το βίντεο είναι ο προάγγελος του καλοκαιριού. Σε αυτό το βίντεο που θέλω να πιστεύω ότι ακούς τζιτζίκια να παίζουν από μέσα και όχι τον Κωνσταντίνο που κάνει πάρα πολλά εφέ αυτή τη στιγμή απέναντί μου. Παρακαλώ. Αυτό το βίντεο λοιπόν αγγίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, παιδιά, το οποίο είναι αντιλιακή προστασία. Αντιλιακά. Αλλά πριν μιλήσουμε για αντιλιακά, θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Στα πλαίσια της καμπάνιας που έκανα με την Venus, θα δεις εδώ τα post του Instagram κλπ. Και τις υπέροχες φωτογραφίες και τα υπέροχα βίντεο που είμαι εγώ με ταξιδιωτική μηχανή και πάρα πολύ θελκτική, έτσι ξυρίζομαι. Πήγαινε πάτε ένα like, σε παρακαλώ, στις φωτογραφίες μου τώρα. Περιμένω. Σε περιμένω, την ησυχία σου. Γνώρισα την ξυριστική μηχανή και τα ξηραφάκια μιας χρήσης, τα Venus. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε τα προηγούμενα βίντεο και τα λάσκα και λοιπά, που αναφερόμουν σε αυτούς κρίσματος και λοιπά, στο σώμα δεν μου αρέσει να κάνω χαλάουα και λέιζερ. Έχω κάνει και χαλάουα και λέιζερ, αλλά δεν είδα τα αποτελέσματα που ήθελα. Και έκτοτε απλά ξυρίζομαι. Και προτιμώ το ξηραφάκι. Έτσι λοιπόν, πάντα θεωρούσα ότι είναι σωστό να χρησιμοποιώ αντρικά ξηραφάκια. Είχα την πεποίθηση ότι επειδή τα ξηραφάκια τα αντρικά είναι για τις ευαίσθητες επιδερμίδες των αντρών και για τα πρόσωπα των αντρών, ότι θα είναι εξίσου σωστά και για τη δική μου ευαίσθητη επιδερμίδα. Και όταν λέω ευαίσθητη επιδερμίδα, τι εννοώ? Γάμπα τίγκα στο μπιμπίκι κάθε φορά που ξυρίζομαι. Γάμπα μπουτσούζι ανελέητα όταν έμπαινα στη θάλασσα. Σε σημείο στον Ντέιβις να ακούγεται τραγούδι. Στα πλαίσια λοιπόν που ήμουν έτσι μέσα στην πανιέρα και πάρα πολύ τσιρέα και θελκτικά ξυριζόμουν, συνειδητοποίησα το εξής. Ότι το συγκεκριμένο ξηραφάκι όντως δεν με αρέσει. Είναι το ξηραφάκι μιας χρήσης. Κυκλοφορούν 3 προϊόντα από αυτή τη σειρά, την Sensitive, για τις ευαίσθητες επιδερμίδες της Venus στην ελληνική αγορά. Κυκλοφορεί η ξυριστική μηχανή με τις αποσπόμενες ανταλλακτικές κεφαλές που είναι έτσι, αλλά είναι γαλάζια και είναι η Skin Smooth Sensitive της Venus. Κυκλοφορεί σε συσκευασία με τις 3 ανταλλακτικές κεφαλές για εκείνη την ξυριστική μηχανή. Και κυκλοφορεί και το Sensitive Pink, το οποίο είναι το ξηραφάκι μιας χρήσεως σε συσκευασία των 3 τεμαχίων και είναι και το αγαπημένο μου. Έχει τις 3 λεπίδες, έχει 2 πλαστικές επιφάνειες πάνω και κάτω και είναι για να ουσιαστικά να αγκαλιάζει την επιφάνεια του ποδιού σου σωστά και για να ξυρίζει ομοιόμορφα. Έχει την λιπαντική ταινία Skin Elixir, η οποία είναι πολύ πιο παχιά από τα υπόλοιπα ξηραφάκια αυτή η λιπαντική ταινία και προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ενυδάτωση. Η συγκεκριμένη ταινία παρατηρίζω ότι όταν την έχω κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό, προσφέρει και πολύ ενυδάτωση, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και πολύ μεγαλύτερη προστασία. Δεν ξέρω αν είναι θέμα των λεπίδων ή αν είναι θέμα της ταινίας. Πάντως, εγώ παιδιά δεν έβγαλα μπιμπικάκια και τα ποδαράκια μου δεν τσούζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Venus που με συμπεριέλαβε στην καμπάνια. On with the show, πάμε να πούμε τα δικά μας για τα αντιλιακά. Λοιπόν, έχω μαζέψει εδώ ένα κάρο αντιλιακά. Καινούργιες κυκλοφορίες, παλιές κυκλοφορίες, προσώπου, σώματος, παιδιών. Μόνο για την κουμπάρα σας δεν έχω μαζέψει αντιλιακά εδώ πέρα. Λοιπόν, έκανα μια τεράστια εξόρμηση στην αγορά να πάρω αντιλιακές και να τις δοκιμάσω. Γιατί έχω λάβει και κάποια αντιλιακά στα PR, αλλά ήθελα να δω και τις νέες κυκλοφορίες που έχουν εκεί στα μαγαζιά. Λοιπόν, έχω αντιλιακά προσώπου και σώματος. Έχω αντιλιακά με χρώμα, αντιλιακά χωρίς χρώμα, έχω αντιλιακά mineral και θα ξεκινήσω από αυτά. 2 αντιλιακά SPF 30 είναι το Drunk Elephant και το The Ordinary. Έχω να πω για αυτά τα δύο. Γενικώς τα mineral αντιλιακά έχουν το κακό γνώρισμα το ότι αφήνουν πάρα πολύ έντονη ασπρίλα. Η αντιλιακή η κλασική της Drunk Elephant και όχι αυτή με το χρώμα, την οποία περιμένω να έρθει στο Cult Beauty για να την αγοράσω, αυτή την είχα πάρει από το πακέτο της Αμερικής, από ένα πακέτο στην Αμερική που είχα πάρει με μικρά πολλά, αφήνουν μια ασπρίλα λίγο στο δέρμα. Η Drunk Elephant όχι τόσο. Η αντιλιακή της Ordinary είναι μια παχιά άσπρη πάστα, που ενώ την βλέπεις άσπρη και λες εντάξει είναι σαν της Drunk Elephant, αφήνει τεράστιο white cast, δηλαδή δεν ξέρω αν το βλέπεις διαφορά. Αφήνει τεράστια σκιά ασπρίλας, γκριζοπής ασπρίλας στο πρόσωπο και δεν θα τη συνιστούσα να χρησιμοποιηθεί υπό καμία συνθήκη κάτω από μακιγιάζ ή πάνω από μακιγιάζ. Είναι μόνο για παραλία το συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ καλή αντιλιακή από άποψη προστασίας. Και μ' αρέσει που είναι ο φυσικός δείκτης 30 και όχι τα χημικά 50, γιατί πάρα πολλοί για ευνόητους λόγους θέλουν φυσικό δείκτη. Ωστόσο και τα δύο έχουν μέσα ψευδάργυρο και γι' αυτό το λόγο ποτέ αυτές τις αντιλιακές δεν θα τις χρησιμοποιείτε κοντά στο στόμα, θα τις χρησιμοποιείτε σε ασφαλή απόσταση από το στόμα σας, θα βάζετε άλλο αντιλιακό εδώ, γιατί ακριβώς επειδή έχουν ψευδάργυρο δεν κάνει να καταναλωθούν από το στόμα σε καμία περίπτωση. Και επειδή ξέρετε ότι τρώμε πολλά καλλιτικά κατά λάθος, θέλω να δοκιμάσω και την mineral αντιλιακή της Medicate, για την οποία έχω ακούσει υπερβολικά καλά λόγια.
Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις δύο, δυστυχώς, λόγω τιμής θα πρότεινα την Ordinary, αλλά η Drunk Elephant έχει πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα το πρόσωπο. Δεν αφήνει αυτή την ενοχλητική σκιά, οπότε θα πρότεινα την Drunk Elephant. Αν θες να τα σκάσεις. Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στο Cult Beauty, κάντε υπομονή. Είναι με αντιοξειδωτικά, είναι με SPF 30. Τα mineral αντιλιακά δεν βγαίνουν με δείκτη 50+. Είναι ιδανικές για όλες τις επιδερμίδες, είτε λιπαρές είτε ξηρές. Απλά ίσως στις λιπαρές να μην είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση όταν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε μαζί με μακιγιάζ. Για μαζί με μακιγιάζ έχω άλλα πράγματα να σας δείξω. Περνάμε στην επόμενη αντιλιακή προσώπου. Είναι η καινούργια κυκλοφορία του Κορέ, είναι η καινούργια σειρά που έχει βγάλει ο Κορέ, είναι με κίτρο. Η συγκεκριμένη είναι με 50 δείκτη προστασίας, είναι ιδανική για αθλητικές δραστηριότητες καθώς είναι αδιάβροχη. Είναι για αυτούς που δουλεύουν συνήθως μέσα στον ήλιο ή για παιδιά που δουλεύουν στις παραλίες κλπ. Είναι sweat resistance που σημαίνει ότι αντέχει στο νερό και στον υδρότα, δεν φεύγει δηλαδή με το νερό και τον υδρότα από το πρόσωπο. Ταυτοχρόνως όμως επειδή μένει πάνω στο πρόσωπό σου και δεν αφήνει να αναπνεύσει, είναι μη φαγές οργόνα που σημαίνει ότι δεν σου προκαλεί σπυράκια. Είναι υποαλλεργική και έχει κάλυψη στο ευρύ φάσμα και των UVA και των UVB ακτινοβολιών. Θα έλεγα ότι για το πρόσωπο δεν είναι ιδιαίτερα λιπαρή. Συγκεκριμένη δεν αφήνει και ασπρίλα. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση εάν θες να βαφτείς ελαφριά, όχι όμως πολύ βαριά, γιατί ακριβώς επειδή είναι ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα, θα κάνει ένα film πάνω στο πρόσωπό σου και δεν θα σε αφήσει να αναπνεύσεις. Οπότε λοιπόν το πρόσωπό σου δεν θα αναπνέει κάτω από αυτήν και το μακιγιάζ. Καλύτερα θα να τη χρησιμοποιήσεις μόνο σε θάλασσα ή σε δουλειές εκτός σπιτιού. Η επόμενη είναι η Yogurt UV Shield της Pioneers, η οποία έχει πεπόνι μέσα. Η συγκεκριμένη δεν είναι καθόλου λιπαρή, είναι ενυδατική χωρίς να σου αφήνει, ξέρεις, έντονες γυαλάδες και αυτά. Βέβαια αυτή δεν είναι ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα, οπότε είναι πιο λεπτόρευστη και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις άνετα κάτω από μακιγιάζ. Είναι 50+, βέβαια εγώ το 50+ δεν το πολυτρώω γενικότερα στις αντιλιακές, οπότε θα το θεωρήσω 50. Δεν έχει parabens, δεν έχει mineral oils μέσα, δεν έχει γενικότερα έτσι αυτά τα κακά. Είναι ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος και για τις ξηρές και για τις κανονικές αλλά και για τις λιπαρές. Είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζει και πάρα πολύ ευχάριστα. Θα έλεγα ότι είναι μία ουσιαστικά για όλους αντιλιακή προσώπου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό πολλές συνθήκες. Και περνάμε στην αγαπημένη Ανθέλιος, στον θρύλο. Η Ανθέλιος είναι η πιο ιδανική αντιλιακή κρέμα για ανθρώπους που θέλουν να βαφτούν, ακριβώς γιατί είναι τόσο λεπτόρευστη που δεν θα σου προκαλέσει περαιτέρω λιπαρότητα στο πρόσωπο εάν βαφτείς από πάνω. Η συγκεκριμένη είναι η καινούρια, είναι 50+ UVA και UVB. Είναι αντιοξειδωτική και ποτέ δεν θα ξεχνάς να την κουνήσεις πριν την χρησιμοποιήσεις. Νομίζω ότι είναι ιδανική εάν θες να βαφτείς ακριβώς επειδή είναι πολύ λεπτόρευστη σε σχέση με τις υπόλοιπες, να βλέπεις τρέχει σαν νεράκι. Κυκλοφορεί και σε έκδοση με χρώμα, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι ταυτίστηκα με την Ανθέλιος με χρώμα, γιατί για κάποιο λόγο μου έβγαινε πάρα πολύ ροζ στο πρόσωπο. Οπότε και δεν την χρησιμοποιώ και προτιμώ την κλασική. Γενικώς δεν είμαι πολύ fan των tinted. Των χρωματιστών δηλαδή αντιλιακών, αλλά με τη συγκεκριμένη, ενώ τα πήγαινα καλά σαν φόρμουλα, δεν μου άρεσε ποτέ η απόχρωση που βγάζει το πρόσωπό μου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, παιδιά μου, με την Καροτέν, η οποία λέει ότι είναι σε Multi Corrector Dream Skin. 50 SPF με high προστασία. Η συγκεκριμένη της Καροτέν, ενώ όταν την πήρα λέω, είναι νομίζω η μόνη με την οποία ταυτίστηκα στο χρώμα που άφησε πάνω στο πρόσωπό μου. Είναι αρκετά λεπτή, χωρίς να είναι αυτό το γυαλιστερό, το λαδωμένο, το εσχρό το πράγμα πάνω στο πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τόνος που έχει. Είναι αρκετά σοκολατή, χωρίς να είναι ροζ, σε μένα τουλάχιστον. Κάνει ένα καλό color correction, χωρίς να λέω ότι, ρε παιδί μου, τη φοράω και για make-up. Είναι όμως πάρα πολύ ωραία να θες να τη χρησιμοποιήσεις το πρωί. Νομίζω ότι από τις χρωματιστές αντιλιακές μου άρεσε πάρα πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες του εμπορίου. Βέβαια, επιφυλάσσομαι για να δοκιμάσω και την χρωματιστή της Drunk Elephant και έχω μόνο μία ακόμα η οποία είναι χρωματιστή και μου άρεσε πάρα πολύ και είναι της Απιβίτα, η οποία είναι λίγο πιο πορτοκαλί, αλλά είναι πιο λεπτόρευστη και έχει λίγο μεγαλύτερη κάλυψη από την Καροτέν. Foundation της Απιβίτα, έχει δηλαδή πολύ καλύτερη κάλυψη από την Καροτέν. Είναι 50, η συγκεκριμένη είναι anti-spot. Έχει 77% φυσικά συστατικά μέσα. Ωστόσο, δεν είναι ανθεκτική στο νερό και στον υδρότα, οπότε θα χρειαστεί επανάληψη στην τοποθέτηση εάν την βάλεις. Εξίσου πολύ καλή χρωματιστή αντιλιακή. Μου άρεσε γιατί δεν είναι ιδιαίτερα λιπαρή, στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα. Έχει έτσι ένα ελαφρώς κολόδες
μια ελαφριά κολώδης αίσθηση, αλλά από όλες τις αντιλιακές με χρώμα νομίζω ότι ήταν αυτή που ήταν πιο κοντά στο foundation effect που ήθελα. Σαν υφή μου αρέσει λίγο περισσότερο της καροτέν, σαν κάλυψη μου αρέσει λίγο περισσότερο της απιβίτ. Έπρεπε να πάω να ξεπληθώ με στο μπάνιο γιατί γέμισα αντιλιακά και μάλιστα αυτό που είναι ανθεκτικό στο νερό αυτό που έβαλε εδώ πέρα δεν λέει να φύγει, αλλά εντάξει δεν πειράζει, αυτή είναι και δουλειά του, τέλος πάντων το τσεκάρουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αυτό το subject, σε αυτό το θέμα των αντιλιακών θα επιστρέψω μέσα στο καλοκαίρι και για δεύτερο βίντεο, καθότι κυκλοφορούν πάρα πολλά αντιλιακά και πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα αντιλιακά. Οπότε θα δοκιμάσω και άλλα αντιλιακά όσον ούπο και θα κάνουμε κι άλλο βίντεο. Συνεχίζω. Τα τελευταία λοιπόν δύο αντιλιακά προσώπου, τα οποία είναι και τα λίγο πιο peculiar, τα λίγο πιο περίεργα, και είναι το πρώτο της Fresenderm. Το πρώτο της Fresenderm, το οποίο είναι το μαύρο αντιλιακό. Ναι, ναι, ναι. Μετά τα μαύρα ρούς, τα μαύρα κραγιόν. Έχουμε και μαύρο αντιλιακό. Καλά το άκουσες, βγες καλό μου. Γκρι βασικά, δεν θα το έλεγα μαύρο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αφήνει μια γκρι απόχρωση στο δέρμα όταν την βάζεις, ψυχραίνει λίγο το δερματάκι. Μυρίζει λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει φιλοσοφία πίσω από αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένη έχει πολυσακχαρίτες οι οποίοι βοηθούν στο να κρατηθεί ενυδατωμένη η επιδερμίδα σου και είναι και η μόνη αντιλιακή που θα την νιώσεις όταν την βάλεις ότι πραγματικά σου προσφέρει ενυδάτωση χωρίς να κάθεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας σου εκεί σαν τζαναμπέτικο παπύρε παιδί μου πάνω στη μούρη σου να σου λέει είμαι εδώ. Χωρίς ουσιαστικά να σου προσφέρει ενυδάτωση, νιώθεις ότι σου προσφέρει πάρα πολύ έντονη ενυδάτωση, αφήνει έναν ελαφρύ γκρι υποτόνο στο δέρμα, ωστόσο είναι σχεδόν δεν τον βλέπεις και επίσης ενεργοποιεί τη σύνθεση κολαγόνου και ελαστίνης από την επιδερμίδα και προστατεύει από την ρύπανση και τα βαρέα μέταλλα, που σημαίνει ότι είναι και αντιγυραντική αντιλιακή. Νομίζω ότι είναι 1-3 σε ένα προϊόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν την χρησιμοποίησα για πρώτη φορά και βλέπω τον γκρι στη μούρη μου, ήμουν σε φάση λίγο. But why? Αλλά τελικά μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα που άφησε. Είναι λίγο γκριο τόνος, και ειδικά όταν είσαι κίτρινη όπως εγώ, φαίνεται λίγο. Αλλά πραγματικά είναι αυτή που έχει την ωραιότερη αίσθηση στο πρόσωπο. Και γι' αυτό την στηρίζω. Και το τελευταίο έτσι πολύ peculiar αντιλιακό προσώπου είναι αυτό εδώ. Είναι τη Sol de Janeiro. Η Sol de Janeiro την ξέρετε όλοι από την διάσημη Boom Boom cream της. Δεν μυρίζει Boom Boom όμως βέβαια. Μυρίζει βούτυρο κακάο. Μυρίζει όπως μυρίζει το lip balm τους. Το οποίο επίσης το λατρεύω. Λατρεύω όλα τα Boom Boom προϊόντα. Όλα τα Sol de Janeiro προϊόντα. Εκτός από την σειρά Coco. Δεν μου αρέσει καθόλου η μυρωδιά καρύδας που έχει η μπλε, η ενυδατική της Sol de Janeiro. Μου μυρίζει πολύ γάλα αντί για καρύδα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα μπάλμ αντιλιακό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από τα μάτια, στο πρόσωπο, στα χείλη, στην προστασία τατουάζ. Ειδικά στα συγκεκριμένα σημεία που θέλετε εσείς να προστατέψετε. Είναι ανθεκτικό στο νερό, λέει για 80 λεπτά. Εντάξει, μπορώ να το παρακολουθήσω όμως, επειδή είναι μπαλμ, έχει μια έτσι ανθεκτικότητα στο νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία του, είναι λίγο τσιμπημένο γιατί η Sol de Janeiro είναι γενικότερα τσιμπημένη εταιρεία. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από όλα τα προϊόντα και γι' αυτό μου άρεσε και αυτό το συγκεκριμένο. Mm. Και πάμε στα προϊόντα σώματος και θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου αντιλιακό σώματος, παιδιά, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ο Λαλά είχε δίκιο η φαρμακοποιός μου που μου είπε ότι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, έχει τεράστιο εύρος ψεκασμού. Το συγκεκριμένο είναι για ενήλικες παιδιά αλλά και έφηβους. Είναι τεράστια η ποσότητά του, είναι 300 ml. Είναι ανθεκτικό στο νερό, δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις σε περίπτωση που βραχείς. Είναι και για φωτοευαίσθητα δέρματα, είναι για όλους τους φωτότυπους επιδερμίδας. Μυρίζει εξαιρετικά, προστατεύει από τις ακτινοβολίες UVA και UVB. Είναι αντιλιακό νερό. Στο σώμα μου αρέσει να χρησιμοποιώ είτε λάδια είτε αντιλιακά νερά. Τα λάδια γιατί είναι αυτά που εγκλωβίζουν τις ακτίνες του ηλίου και με μαυρίζουν περισσότερο. Τα νερά γιατί δεν θέλω τις κρέμες, γιατί με τις κρέμες νιώθω πολύ πιο λαδωμένη. Άμα θέλω να νιώθω σαν παστή σαρδέλα, βάζω και τα λάδια μου, θα με μαυρίσουν κιόλας. Οπότε προτιμώ τα mist, τα νερά μαυρίσματος ή τα νερά, τα αντιλιακά νερά. Η συγκεκριμένη είναι η Wet Skin Formula, αυτό το συγκεκριμένο το Seaside. Γιατί κυκλοφορούν 2-3 τέτοια και είναι για βρεγμένο δέρμα, που σημαίνει ότι το χρησιμοποιείς κατευθείαν μόλις βγεις από τη θάλασσα ή κατευθείαν μόλις βγεις από το νερό. Δεν χρειάζεται να είσαι στεγνός ή να σκουπιστείς για να το βάλεις για να μην πασαλιφθείς. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει και η μυρωδιά του πάρα πολύ. Το λατρεύω, είναι και για τα παιδιά.
τα δύο αντιλιακά σώματος τα οποία χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα είναι αυτά εδώ πέρα, της Απιβίτα και της Κουαρές, είναι από την ίδια σειρά που σας έδειξα και πριν. Αυτή εδώ πέρα με κίτρο είναι η αντιλιακή σειρά, η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο βαριά. Έχει μεν 50 δίκτυα προστασίας, είναι όπως και αυτή του προσώπου, το ίδιο, ανθεκτική στο νερό, ανθεκτική στο σκούπισμα. Είναι χωρίς σιλικόνη, χωρίς parabens, χωρίς mineral oil, χωρίς προπυλενογλυκόλη και εθανολαμίνες. Πάρα πολύ ωραία σειρά αυτή εδώ πέρα, η αθλητική σειρά που έχει βγάλει ο Κορές. Αντίστοιχα, αυτή εδώ πέρα της Απιβίτα που είναι με 30 δίκτυα προστασίας και είναι η πιο travel friendly από όλες αυτές, γιατί είναι 100 ml και χωράει μέσα στην τσάντα. Περνάει από αεροδρόμιο. Έχει 84% φυσικά συστατικά, είναι και για πρόσωπο και για σώμα η συγκεκριμένη. Μ' αρέσει γιατί είναι λίγο πιο ελαφριά από αυτήν εδώ πέρα. Εάν θέλω να κινηθώ στην πόλη, θα χρησιμοποιήσω αυτή. Εάν θέλω να είμαι στην παραλία ντούρα 70 ώρες να παίζω ρακέτες Gling Long και να ενοχλώ και τους γειτονές μου, θα χρησιμοποιήσω την κίτρινη στο σώμα. Το ένα είναι ιδανικό και για ευαίσθητες επιδερμίδες, και αυτό ήταν και ο λόγος που την αγόρασα και να την χρησιμοποιήσω και να την δοκιμάσω. Είναι της Garnier, είναι η Sensitive Advanced, είναι με 50 δίκτυα προστασίας. Είναι spray, είναι για πολύ λευκές και πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Θέλει πάρα πολύ καλή ανακίνηση. Είναι αντιλιακό ενυδατικό σπρέι αντιλιακής προστασίας. Προσφέρει προστασία και από τη UVB και από την UVA ακτινοβολία. Είναι και δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο. Έχει μέσα το πατενταρισμένο Bicaline, αν το διαβάζω σωστά, και βιταμίνη Ε. Το συγκεκριμένο, εκτός το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι και σαν αντιλιακό προσώπου κλπ., αυτό που μου αρέσει πολύ και είναι και ο λόγος που το προτίμησα και με το που το διάβασα, το τσίμπησα και όντως έχουν δίκιο. Μπαίνει και πάνω από το μακιγιάζ, όχι μόνο από κάτω. Οπότε λοιπόν, σε περίπτωση που έχεις βάλει το SPF σου, έχεις βγει έξω και θες να το ανανεώσεις, και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Μαμά, έτσι όπως πάω θα πάω διαμνημείο. Δεν ξέρω γιατί θα πάω, Κωνσταντίνε. Σίγουρα θα πάω από υπερβολική κατάποση αντιλιακού προϊόντος. Είναι της La Roche-Posay. Είναι 50 και αυτό. Είναι αντιοξυδωτικό και αυτό, όπως και αυτό. Το συγκεκριμένο είναι matte. Επειδή λοιπόν έχουμε το θέμα που χρησιμοποιούμε όλες αντιλιακό στο πρόσωπο για να καταπολεμήσουμε τη φωτογύρανση κλπ. Θέλουμε λοιπόν όταν βάζουμε αντιλιακό στο πρόσωπο να μην γυαλίζουμε σαν παστές σαρδέλες. Αυτό λοιπόν εδώ θέλω να κάνω και ζογκλερικά πάνω να θεμάμαι. Είναι anti-brilliance. Τι σημαίνει anti-brilliance? Σημαίνει ότι καταπολεμάει την πολύ λαμπερή εμφάνιση που αφήνει στο δέρμα σου το SPF. Λοιπόν, εγώ το βλέπω λαμπερό, δεν το βλέπω να γυαλίζει υπερβολικά. Είναι και αυτό για ευαίσθητες επιδερμίδες. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο γιατί πραγματικά δεν αφήνει λίγδα πάνω στο πρόσωπό μου μετά, δηλαδή ακόμα και η αίσθηση που έχει στο χέρι μου δεν έχει καθόλου γλίτσα. Οπότε αυτό το συστήνω καθαρά για λιπαρές επιδερμίδες. Και πάμε και στο τελευταίο αντιλιακό, παιδιά, το οποίο είναι πάλι της La Roche-Posay. Είναι το 30, το Comfort. Είναι προσώπου και σώματος. Δεν είναι σπρέι, είναι λάδι. Είναι 30. Είναι θρεπτικό λάδι, είναι ανθεκτικό στο νερό, έχει άρωμα, δεν ενδείκνεται για ευαίσθητες επιδερμίδες, ενδείκνεται για φωτοευαίσθητες επιδερμίδες, έχει 30 δίκτυα προστασίας, σας αφήνει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Στο πρόσωπο δεν θα το σύστηνα σε καμία περίπτωση αν θέλετε να το βάλετε εκτός παραλίας, είναι ξεκάθαρα ένα παραλιακό αντιλιακό. Αυτά. Επίσης είναι και ανθεκτικό στο νερό, οπότε είναι ψιλοαδιάβροχο. Και ενώ είναι λάδι, αυτό που παρατήρησα και μου άρεσε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο είναι ότι δεν κολλάει. Είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο λαδάκι. Και γι' αυτό μου άρεσε και το έβαλα και σε αυτή τη λίστα. Λοιπόν, θα επανέλθω με περισσότερα αντιλιακά τον επόμενο μήνα, γιατί έρχονται και καινούργιες κυκλοφορίες και στην Ελλάδα, από ό,τι έχω μυριστεί και από ό,τι έχω μάθει, δεν μπορώ να σας πω. Αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω. Peace, love, and let the sun shine in. Like. Ναι, like, καλά λέει ο Κώστας, ξέχασα να πω. Πατήστε το καμπανάκι. Πατήστε και το καμπανάκι, καλά λέει το παιδί μου, να τα ακούτε το παιδί μου, είναι σοφό το παιδί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για το πρόμο, δηλαδή τι να πω, την καρδούλα μου κομμάτια την κάνεις. Αυτά, πείτε μου ποιο σας άρεσε στα σχόλια από κάτω, πείτε μου αν έχετε κάποια από αυτά, πείτε μου αν δεν σας άρεσε κάποια από αυτά και πείτε μου ποια θα θέλατε να δείτε ή να δοκιμάσω αντιλιακά για να σας πω. Ή και το bronzer. Να σας πω την άποψή μου, αν θέλετε να δοκιμάσω κάποια άλλα. Αυτά, τα λέμε. Φιλάκια.